Ο Καρανικόλας, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλό μήνα. Αν και βέβαια να θυμηθούμε ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε μάλλον συνειδητά, αν όχι κατά τραγικό τρόπο, την εργατική πρωτομαγιά για να επιβάλλει στον ελληνικό λαό το τέταρτο και δυσβάστακτο μνημόνιο, να φέρει στον ελληνικό λαό περαιτέρω φτωχοποίηση. Φορμαρισμένο σας βλέπω. Πάντα. Σε επίπεδο έτσι κριτικής προς την κυβέρνηση. Μα είναι πραγματικότητα, δεν είναι θέμα φορμαρίσματος. Είναι, λοιπόν, είμαστε ήδη αντιμέτωποι με το μνημόνιο. Θέλω έναν πρώτο κύκλο πολύ πολύ γρήγορα. Αισιοδοξία. Αν δεν γίνει έτσι. Δεν είναι αισιοδοξία, επιτρέψτε. Αισιοδοξία, συνειδητή κοροϊδία. Κύριε Καρανικόλα, εντάξει, θα πείτε και τη γνώμη σας κι εσείς. Βεβαίως, κύριε Ζαχαρία, θα τα ακούσω. Μην ανησυχείτε. Δεν του έχω δώσει βιταμίνες. Καταλαβαίνω. Από μόνος σου είναι κουσαρισμένος. Τα προβλήματα είναι κουσαρισμένα, κύριε Παναγιωτόπουλο. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Εντάξει. Θα μας μάθετε, κύριε Ζαχαρία. Θα σας μάθω, σας μάθω. Μία φίλη τώρα που συνομιλούμε στα social media ταυτόχρονα μου λέει ότι μέσα σε 4 χρόνια έχετε αλλάξει 4 κόμματα. Αλλά, εντάξει, στην προσπάθεια. 5, όχι 4, λάθος κάνει. 5. Ακόμα καλύτερα. Μέχρι και η φίλη μου λάθος έκανε. Με αυτή την έννοια, εντάξει, να μην ξεκινήσουμε έτσι τη γνωριμία μας. Εγώ καταρχήν σας βλέπω θετικά και θα μπορούσα να συζητήσω. Περνάω και εξετάσεις από εσάς, λέτε τώρα για να καταλάβω. Όχι, αλλά τα αισθήματα είναι ανθρώπινα. Πιο ενδιαφέρον είναι να μας πει ο Κώστας εάν είναι αντισυνταγματική ή η προνομοθέτηση. Τον συνομιλητή σας να ολοκληρώσει ένα επιχείρημα. Εκπροσωπείτε το ΠΑΣΟΚ. Ζωντανή συζήτηση κάνουμε, νομίζω. Δεν κάνετε διάγγελμα, κάνουμε ζωντανή συζήτηση. Νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον είναι να ολοκληρώσει. Με πόση ανάπτυξη, κάνατε. 2,9 πρόβλεψη ανάπτυξη, κύριε Ζαχαρία. Εντάξει, κύριε Καρανικόλα, θα το πείτε. Όταν έρθει τώρα, έρχεται η σειρά σας να μιλήσει. Πάμε, πάμε. Κύριε Καρανικόλα, έχετε βυθιστεί κι εσείς, ο Αλέξης Τσίπρας κυβερνάει, προδεσμεύει τη χώρα για τα επόμενα χρόνια και έχετε βυθιστεί κι εσείς σε μια νέα εσωστρέφεια. Μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και ούτω καθεξής. Θα τα πούμε όλα, θα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Λοιπόν, πάμε στη συμφωνία, τη γνώμη σας κατά. Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να πω στον κύριο Ζαχαριάδη ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που από πρώην ΠΑΣΟΚ έγιναν νυν ΣΥΡΙΖΑ για την καρέκλα και το σαθί της εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και το κλείνω. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συμφωνία, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο κύριος Τσίπρας. Πάντως ο Ζαχαριάδης είναι μόνιμος στην αριστερά. Υπογράφει ο κύριος Ζαχαριάδης. Όλοι οι υπόλοιποι συντροφοί ήταν πρώην ΠΑΣΟΚ και νυν ΣΥΡΙΖΑ για την καρέκλα της εξουσίας του ΣΥΡΙΖΑ και μόνο. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό και πήγανε. Αλλά το κόμμα άλλαξε κόμμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να πω. Φωτήλας άλλαξε κόμμα. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Κύριε Φωτήλα, είστε καινούριο στο κόμμα σας. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Πρέπει να δώσετε διαπιστευτήρια. Έλατε κύριε Καρανικόλα, παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε, γιατί η σημερινή μέρα είναι κρίσιμη. Και είναι κρίσιμη γιατί ο κύριος Τσίπρας συνειδητά φέρνει μια συμφωνία καταδίκης και ντροπής για τον ελληνικό λαό. Αλυσοδένει τη χώρα στο διαρκές δίλημα ή Brexit ή λιτότητα, φέρνει ένα τέταρτο και δυσβάστακτο μνημόνιο με περαιτέρω περικοπές σε συντάξεις, μείωση του αφορολόγου, το οποίο θα πλήξουν για άλλη μια φορά τα μεσαία και κατώτερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας μας. Και ο κύριος Τσίπρας, μας είπε ο κύριος Ζαχαριάδης πριν από λίγο, δεν επέρονται, αλλά θα το θυμίσω εγώ ότι προμηνώς ο κύριος Πίρτζης πανηγύριζε μετά το Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου το τέλος της λιτότητας. Άρα λοιπόν να έχουμε λίγο συνέστηση και λίγο σεβασμό στις θυσίες του ελληνικού λαού και αυτά που έχουν περάσει τόσα χρόνια μνημονιακής κρίσης και να μην δείχνουμε περαιτέρω και μεγαλύτερη αλαζονία. Θα ήθελα να πω επίσης ότι όλο αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα ως τη συμφωνία του κύριου Τσίπρα, τι κάνει? Υπονομεύει την δυνατότητα της χώρας εξόδου από την κρίση και τα μνημόνια και την εγκλωβίζει σε διαρκή και νέα μέτρα λιτότητας. Αυτό πετύχανε και αυτό φέρουν για ψήφιση στην Ελληνική Βουλή, το οποίο και θα υπογράψουν για να παραμείνουν για άλλη μια φορά και μόνο στην εξουσία. Θέλω λοιπόν να πω όμως, επειδή όλοι αναφέρονται για τα μέτρα του 2020, 19, 20 και αν αυτά θα εφαρμοστούν, ότι καταρχάς μέτρα θα έχουμε το 2018. Ξεχνάνε και δεν λένε ότι έχουν ψηφίσει για 450 εκατομμύρια μέτρα, τα οποία θα προέλθαν από περαιτέρω μειώσεις και καταργήσεις φορολογικών ιατρικών δαπανών, για παράδειγμα. 450 εκατομμύρια. 121 εκατομμύρια, να πούμε στον ελληνικό λαό και στους φίλους τηλεθεατές, από τη μείωση των δαπανών, των ιατρικών δαπανών. Μείωση επιδόματος θέρμανσης 58 εκατομμύρια και όνου και αριθμός. Σύνολο 450 εκατομμύρια. Και περαιτέρω. Σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και δεν το αναφέραμε καθόλου, βγήκε η έκθεση του προϋπολογισμού της Βουλής, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Βουλής. Και τι μας είπαν για άλλη μια φορά? Μας είπαν ότι είναι απογοητευτική η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση της χώρας, που μπορεί να οδηγήσει σε ολική ανατροπή και, των δεδομένων, με απρόβλεπτες συνέπειες. Το διαβάζω ακριβώς όπως αναφέρεται στην έκθεση, για την ελληνική οικονομία. Μιλάει για επιβράδυνση της οικονομίας, για εκτροχιασμό όλων των στόχων της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα και του κ. Καμένου και περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ. Και κλείνουν για
με αναφορά στα νέα μέτρα και στη συμφωνία αυτή, ότι το μείγμα αυτό είναι για άλλη μια φορά άκρως ηφαισιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βυθίζουν την ελληνική οικονομία, βυθίζουν και στριμώχνουν τον ελληνικό λαό σε περαιτέρω μέτρα λιτότητας και στέλνουν το μάρμαρο να το πληρώσουν συνήθως ύποπτοι. Και ενώ όλα αυτά γίνονται και σύμφωνα λεπτό, με τη σκληρή και συγκλωτημένη επιχειρηματολογία σας, γιατί επέρονται, εσείς αντί να βγάλετε τους μικρομεσοαστούς στο δρόμο, ασχολείστε με την εξουδετέρωση της ομάδας Ανδρουλάκη. Κύριε Ζαχαριάδη, μακριά, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Μακριά από εμάς οι ισοκομματικές σύντρικες. Και αυτό το λέω εξ ονόματος κυρίας Γεννηματά. Εμείς, καταρχάς, ό,τι λέτε, γιατί δεν βγάζουμε τον κόσμο στο δρόμο, και μάλιστα άκουσα τον κύριο Τσίπρα να περηφανεύεται στον κύριο Χατζηνικολάου ότι αφού δεν αντιδράει ο κόσμος, τα πάμε μια χαρά. Μα ξεχνάνε ότι αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν στις πλατείες μαζί με τους δίθεν αγανακτισμένους, οι οποίοι όλος ξαφνικά έχουν εξαφανιστεί, ήταν δικοί τους άνθρωποι. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στις πλατείες σήμερα, σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση του τα πάνε καλά. Θα σας πω όμως, μιλήσω λίγο με αριθμούς. Ξεχνάνε από την εκτέλεση του κρατικού υπροπολογισμού, γιατί επέρονται για το πλεόνασμα. Και μας λέμε, μα τα πετύχαμε. Και ο κύριος Τσίπρας, προμηνός, και κύριε Ζαχαριά, θέλω να απαντήσετε σε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας, προμηνός, μας έλεγε ότι όλοι ξέρουν, και παρακαλώ, αν μπορεί να το δείξει η κάμερα, όλοι ξέρουν ότι είναι αδύνατο να πιάσουμε πλεόνασμα 3,5% μετά το 2018. Κύριε Ζαχαριά, πού είναι η αλήθεια? Θα το πιάσουμε το πλεόνασμα, ή αυτό που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, πως είναι η αλήθεια και απλά λυσοδένεται τον ελληνικό λαό σε περαιτέρω μέτρα λιτότητας? Ποια είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα πλέον? Μία φράση, να μας απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης. Γιατί τα στοιχεία του προϋπολογισμού, και κλείνω. Μία φράση και κλείνω. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού, η εκτέλεση. Και αυτό δεν είναι δικό μας έγγραφο, είναι από το λογιστήριο του κράτους. Μιλούν από μόνα τους. Το πλεόνασμα προήλθε, κύριε Παναγιωτόπουλη, κύριε Ζαχαριάδη, που δεν μας λέτε την αλήθεια, από αύξηση των φόρων. Θα μου απαντήσετε. Από αύξηση των φόρων συνολικά, και έχω το νούμερο μπροστά μου, κύριε Παναγιωτόπουλη, και να σας το πω. Από 43 δισεκατομμύρια στα 47 έχουν πνίξει τον ελληνικό λαό στους φόρους. Το καταλαβαίνει όλος ο ελληνικός λαός. Χαίρονται γιατί έχουν πνίξει. Δηλαδή, με το ματωμένο πλεόνασμα, χαίρονται γιατί έχουν ένα πλεόνασμα ματωμένο, άκρος ματωμένο. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Κύριε Ζαχαριάδη. Κύριε Καρανικόλα, η σοφή. Ένα λεπτό. Η σοφή σε εισαγωγικά, η πάνσοφη σε εισαγωγικά φίλη μας στο Βερολίνο, ο κύριος Σούλτς, σοσιαλιστική ευρωομάδα. Το S5, οι φίλοι μας στις Βρυξέλλες και ομόλογοι στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Οικογένεια του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες. Δηλαδή, εμείς αυτοί που έχουν άποψη για το αν ο Καρανικόλας θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς, δεν μπορούν να του πούνε λέξη. Τους έχεις πεθάνει στην Ελλάδα. Έχεις διαλύσει την ελληνική μικρομεσαία τάξη. Γιατί τον αφήνουν και τα κάνει? Ακούστε με. Γιατί τον αφήνουν και τα κάνει? Θα σας απαντήσω. Η κυρία Γεννηματά, λοιπόν, σε όλες τις συνεδριάσεις, στις οποίες ο κύριος Τσίπρας έρχεται ως παρατηρητής στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο δίθεν αριστερός έρχεται ως παρατηρητής, τα έχει όλα αυτά πει και τα έχει καταδείξει στους σοσιαλιστές, ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλο φόρους. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάμε γρήγορα. Σαφώς. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Πάμε γρήγορα και επανερχόμαστε και με τα Σκόπια. Πάμε. Είναι αυτό το οποίο ήθελα να πω στον κύριο Καρανικόλα. Το πλεόνασμα το οποίο πετύχαμε, κύριε Καρανικόλα, το 2016 ήταν όντως πάρα πολύ υψηλό. Ήταν 3,9%. Μεγαλύτερο από αυτό που ζητούσαν οι δανειστές, να πείτε. Αφόσον μεγαλύτερο. Το πετύχαμε. Έτσι, κύριε. Το με τον πόνο και το αίμα του ελληνικού λαού που θα αγγίξει. Μεγαλύτερο, κύριε Ζαχαράκη, ήταν μεγαλύτερο. Με τον πόνο και το αίμα του ελληνικού λαού που θα αγγίξει. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ήταν και μεγαλύτερο ποσό από αυτό που είχαν συμφωνήσει. Να το απαντήσει, να το απαντήσει. Εμείς λοιπόν τις επόμενες μέρες, κύριε Καρανικόλα, είναι θέμα εκτέλεσης του υπολογισμού. Πρέπει να απαντήσετε. Γιατί με την ίδια δημοσιονομική πολιτική φαίνονται πολύ χαμηλότερα πλεονάσματα. Κύριε Ζαχαριάδη, σταματήστε τα ψέματα πλέον. Το Γενικό Λογιστήριο σας λέει ότι πρωτογενή ήταν το ΦΠΑ. Να θυμηθούμε που ήταν η Ζαχαριάδη. Όχι όλοι μαζί. Η φορολογία των επιχειρήσεων. Μπορείτε να σταματήσετε για να τελειώσω, σας παρακαλώ, κύριε Καρανικόλα. Δεν ξέρω γιατί να φωνάζω. Μα τοποθετούμε. Είμαι συνηθισμένος. Να ολοκληρώσει, κύριε Καρανικόλα. Εγώ δεν σας διέκοψα. Σας άκουσα με προσοχή. Σημείωσα και σας ρωτώ ευθέως.
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που είναι. Ο κύριος Μοσκοβισή και ο κύριος Ντάισελμπλουμ, που είναι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες και σήμερα αναγνωρίζουν την πρόοδο της ελληνικής κυβέρνησης. Τι είναι, φίλο ΣΥΡΙΖΑ ή στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική αναγνωρίζουν Οικογένεια. Ότι έχετε παραδοθεί. Ένα ερώτημα ακόμα. Ένα ερώτημα ακόμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και να μου λέτε εσείς ότι έχω παραδοθεί εγώ. Ποιος, εσείς κύριε Καρανικόλα. Μου βάζετε και το ερώτημα. Κύριε Ζαχαριάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε ένα λεπτό το επιχείρημα. Ακούστε. Μου βάλατε το επιχείρημα αν έχουμε το δίλημα Brexit ή λιτότητα. Κύριε Καρανικόλα, σε αυτό το τραπέζι δεν είστε η Ανταρσία, είστε το Πασόκ. Βεβαίως. Καταλαβαίνετε ποιο κόμμα είστε. Ναι, τι θέλετε να πείτε αυτή... με αυτό. Για πείτε ακούστε, το, για ξεκαθαρίστε το. Ακούστε το επιχείρημα και θα απαντήσετε. Έχετε όλο τον χρόνο. Εσείς δημιουργήσατε 1.000.000 ανέργους από το 2010 μέχρι το 2015. Εσείς φέρατε την οικονομία σε ύφεση 25% με λάθος προβλέψεις. Εσείς φτάσατε την κατάρρευση της κοινωνίας με 300.000 λουκέτα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και εσείς τα έχετε φτιάξει όλα. Όχι βέβαια. Και σας παραδώσαμε μια χώρα ανάπτυξη και την ξαναγυρίσετε στην ύφεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακούστε το επιχείρημα. Δεν ξέρω ποιος σας έχει συμβουλέψει να φωνάζετε και να διακόπτετε. Εσείς φωνάζετε. Εγώ δεν φωνάζω. Εγώ προσπαθώ να ολοκληρώσω μια σκέψη. Εσείς λοιπόν κύριε Καρανικόλα που φέρατε το κόμμα σας, το Πασόκ, ο κύριος Παπανδρέου και τον ακολουθήσατε εσείς και στον Κηδισό, έφερε το δούνου του στην Ευρώπη μαζί με την κυρία Μέρκελ. Ο κύριος Τζανακόπουλος, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί σου λέτε ψέματα. Ο κύριος Ζαχαριάδης δεν είπε προεβδομάδων ότι το Δουνουτού ήταν απέτηση των Γερμανών. Γιατί συνεχίζετε και λέτε ψέματα και προκαλείτε κιόλας τα ψέματα. Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο υπουργός σας το είπε. Ο υπουργός σας προεβδομάδων έκανε δήλωση και είπε ότι είναι διαρκής. Αυτή ήταν η φράση του. Διαρκής απέτηση των Γερμανών τον Δουνουτού να παραμείνει στο πρόγραμμα. Και από εσείς είστε να ολοκληρώσει για να πάμε στον κύριο Φωτίνα. Γιατί δεν χάσετε το πρόγραμμα και ζητάτε να ξαναρθείτε στο πρόγραμμα. Είναι εύκολο να πλέον. Εμείς δεν ντρεπόμαστε καθόλου. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε. Κύριε Ζαχαριάδη, θέλετε να συζητήσουμε. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Ναι, αλλά να τελειώσω τη σκέψη μου. Γιατί δεν έχω προλάβει να τελειώσω τη σκέψη μου. Αλλά θέλω να κάνω μια σημαντική ερώτηση. Υπήρχε μια στην Ευρώπη. Αποτύχατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η φαντασία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς αρχίζετε τα μνημόνια. Αυτά έχουν υποθεί. Αυτά είναι δικά σας σενάρια. Έχουν καταγραφεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Ζαχαριάδη. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Στις 10-12-12, επειδή με προκαλείτε, θα το πω. Λέγατε, ευτυχώς σου προτείνει η κυβέρνηση να είναι ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή, γιατί δεν έχουν πότε να ξοδέψουν τα χρήματά τους οι πολίτες. Αφού γίνατε κυβέρνηση, μας λέγατε απλά τα πράγματα. Αν επιλέγεις να ψωνίσεις Κυριακή, ετοιμάσου να δουλεύεις και Κυριακή. Ναι, βέβαια, σήμερα, λοιπόν, απαντήσω. Σήμερα βεβαίως, λοιπόν που ανοίγετε τα καταστήματα 30 μέρες το χρόνο, τι έχετε να πείτε. Βεβαίως. Πού λέγατε ψέματα για άλλη μια φορά, πού υποκρινόσασταν και πού ήταν ο διατηρησμός απέναντι στον ελληνικό λαό και στους Έλληνες εργαζόμενους. Ποιο ήταν καλύτερο, το τότε ή το τώρα. Πείτε μας. Πείτε μας, 2000... όπως επίσης θα μας πείτε να παραιτηθεί ένα λεπτό το επιχείρημα που αν μειωνόταν το φορολόγιο θα παραιτηθεί και θα πάει να καταψηφίσει μετά. Ψέματα παντού, θεατρινισμός. Έχετε αναγάγει το θεατρινισμό και τα ψέματα σε βασική σας πολιτική, τακτική και μοναδικό επιχείρημα. Μάλιστα, απάντησε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα ήσασταν λάθος τότε. Ήσασταν λάθος. Ζητήστε και ένα συγγνώμη. Πείτε, ναι, ήμουν λάθος. Έκανα λάθος την εκκλησία. Θα το δεχτώ, δεν έχω τίποτα. Αλλά πείτε και ένα συγγνώμη. Δύο χρόνια ούτε ένα συγγνώμη δεν έχετε πει. Θα το πω στον ελληνικό λαό. Στον ελληνικό λαό το λέω σε μένα. Σε εσάς προφανώς δεν πρόκειται να πω προφανώς κανένα και όχι, κύριε Χαριάδη. Κανένα προφανώς και όχι σε μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν. Λέω θα το παραδέχονται όμως κύριε Παναγιωτόπουλε. Να το λένε. Να έκανα λάθος τότε. Εμείς. Γιατί τότε πετροβολούσαν την εθνική προσπάθεια τη κυβέρνηση του Πασόκη μετά τη συγκυβέρνηση. Και έλεγα ότι υπήρχε ένα άλλο δρόμο. Α πούνε την αλήθεια. Α πούνε πλέον την αλήθεια. Ο υπουργό είπε για 30 Κυριακέ το χρόνο μα κοροϊδεύει. Ποιο από του δύο λέει την αλήθεια, εσύ ή ο αρμόδιο υπουργό που το παιχτέ. Θα τρελαθούμε στο τέλο. Κυριακέ το χρόνο. 30 Κυριακές το χρόνο, είπε. Κυριακές το χρόνο, κύριε Καρανικόλα, είναι 52. Όπως και αν το δείτε. Μάνα, 30 λοιπόν είναι πάνω στις μισές. Δεν είναι τουριστική περίοδος Μάιο με Ιούλιο-Αύγουστο που λέτε. Ακούστε. Σα πονάνε τα χαρτιά. Σα πονάνε η αλήθεια. Η αλήθεια σα πονάει γιατί μιλάμε στοιχεία και δεν αερολογούμε. Λέω όμω. Δεν είναι σημαντικό. Αρκεί να το ομολογούμε. Όταν κάνει ένα άλμα. Welcome to the reality λέγεται αυτό. Εντάξει. Όταν δεν έχουμε ούτε φίλου επιχειρηματίε. Και βγαίνει και λέει ότι θα πάρω και κανένα. Αν ο κύριο Ζαχαριάδη λέει ότι είχε γίνει ανάποδα. Είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ. Είχε πει τα καλά λόγια για του ηγέτε. Ο οποίο είχε και είπε ότι μέχρι το τέλο του Μάη
θα έχω μεγάλο κανάλι και μεγάλη εφημερίδα. Ναι. Βέβαια με 38 και εγώ το παίρνω. Κύριε Παναγιώτοπουλε, να το πάρω. Απέτυχα με τον κύριο Καλογρίτσα, πριν τον κύριο Σαββίδη. Απλά τα πράγματα. Εάν κάποιο ισχύει. Βγάλαμε, κύριε Φωτήλα. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ποινικές ευθύνες και ανθρώπους που έχουν πολιτική.